Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι 3η 24 Δεκεμβρίου και σας καλωσορίζουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Πάμε να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Με τα παραδοσιακά κάλαντα πλημμύρισε κάθε γωνιά της περιφέρειας. Παιδιά και σύλλογοι τα έψαλαν σε κάθε σπίτι αλλά και στους τοπικούς άρχοντες. Μικρές και μεγάλες αποδράσεις για τις γιορτές. Χριστούγεννα στην πόλη, στο χωριό, έστω και για λίγες ημέρες ξεκούρασης και οικογενειακών στιγμών. Θλίψη και πόνο στο τελευταίο αντίο για την 33χρονη Αδαμαντία, την οποία σκότωσε ο σύζυγός της στην Κρήτη. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 54χρονος που την πυροβόλησε με καραμπίνα. Έκτακτα μέτρα της ελληνικής αστυνομίας για τις γιορτές. Αυξημένη επιτήρηση στους αυτοκινητόδρομους και πυκνές περιπολίες στους δρόμους των πόλεων για την καταπολέμηση της μικροεγκληματικότητας. Σε χριστουγεννιάτικους λοιπόν ρυθμούς κινείται ολόκληρη περιφέρεια, ολόκληρη η χώρα, με τις πόλεις να έχουν φορέσει τα γιορτινά τους και ο κόσμος βέβαια να βρίσκεται στην καλύτερη του διάθεση. Θα πάμε κυρίες και κύριοι να συνδεθούμε απευθείας τώρα με το κέντρο της Αχαϊκής Πρωτεύουσας αλλά και με το κέντρο της Καλαμάτας, όπου θα καλησπερίσουμε την Εύα Στρατή και την Στέβη Κουτσουδάκη. Καλησπέρα Εύα. Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα Στέβη και σε εσένα. Από ό,τι βλέπουμε οι πόλεις έχουν φορέσει τα γιορτινά τους και είναι πολλές οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Και ο Άγιος Βασίλης βέβαια με τη χριστουγεννιάτικη διάθεση μαζί με την Στέβη Κουτσουδάκη. Και βέβαια από νωρίς σήμερα το πρωί παιδιά έψαλαν τα κάλαντα μεταφέροντας παντού το μήνυμα του Θεανθρώπου, της γέννησης του Θεανθρώπου. Να τα πούμε και τα είπαν με τα μεταλλικά τριγωνάκια, τα μουσικά τους όργανα ή και μόνο τις φωνές τους. Τα κάλαντα των Χριστουγέννων κατέκλυσαν μελωδικά το κέντρο της Πάτρας. Δρόμοι, πλατείες, γειτονίες από τη μία άκρη της Αχαϊκής Πρωτεύουσας μέχρι την άλλη γέμισαν με τα κάλαντα όπως επιβάλλει το έθιμο για την παραμονή των Χριστουγέννων. Στην πλατεία Γεωργίου βρέθηκε η χοροδία του Συλλόγου Κεφαλονιτών, χαρίζοντας επτανησιακές μελωδίες σε όσους διέρχονταν από το κέντρο της πόλης που κοντοστέκονταν να τους απολαύσουν. Τα κάλαντα ακούσαμε και εμείς εδώ στο Ιόνιαν από καλούς φίλους. Τον πρόεδρο του Συλλόγου Ζακυνθινών Πάτρας Ηλία Βαρβαρίγο και τα εγγονάκια του, ο οποίος μας πρόσφερε και την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη κουλούρα. Πέτρα να μοιραγεί, χρόνια πολλά και καλορίζικο το κτίριο, τα γραφεία, πάντα προόδους. Πέτρα λοιπόν να μην ραγίσει και ο νοικοκύρης κάθε σπιτιού χρόνια πολλά να ζήσει. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Λοιπόν, με τις χαρούμενες φωνές, με τις μελωδικές φωνές των παιδιών ξεκινήσαμε το δελτίο και τώρα πάμε να συνεχίσουμε με χριστουγεννιάτικη διάθεση, να δούμε ποιο είναι το κλίμα, το γιορτινό κλίμα στις πόλεις της περιφέρειας και όχι μόνο. Πάμε να ξεκινήσουμε με την Εύα Στρατή και την πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, στο κέντρο της Αχαϊκής Πρωτεύουσας. Εύα, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα Νίκο και πάλι. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σε εορταστικούς ρυθμούς λοιπόν, εκείνη την πόλη της Πάτρας. Πλήθος κόσμου βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Χριστουγεννιάτικες μουσικές, μελωδίες, χριστουγεννιάτικα κάλαντα συνθέτουν όλο αυτό το όμορφο σκηνικό εδώ στο κέντρο της πόλης. Η μπάντα του Δήμου, να πούμε ότι ξεκίνησε σήμερα από τις 6 ώρα το απόγευμα. Ξεκίνησε από τα Ψηλαλόνια, κατευθύνθηκε προς την Τριών Αβάρχων, στη συνέχεια στη Ρήγα Φεραίου και κατέληξε εδώ στην πλατεία Γεωργίου. Πλήθος κόσμου απόλαυσε όλες αυτές τις όμορφες μελωδίες. Ο κόσμος βρίσκεται ακόμη εδώ, όμως υπάρχουν διάφορα δρόμενα για μικρούς και μεγάλους. Φωτογραφίζονται επίσης μπροστά από την όμορφη φάτνη εδώ στην πλατεία Γεωργίου. Να πούμε ότι τα καταστήματα ήταν ανοιχτά μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα. Πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι επέλεξαν τη σημερινή μέρα για να κάνουν τις αγορές τους. Άλλωστε, η χθεσινή και προχθεσινή μέρα δεν ήταν αρκετά καλές. Στους εμπόρους τους τα χάλεσε λίγο η βροχή, γι' αυτό περίμεναν τη σημερινή μέρα για να αναθερμανθεί λίγο. Και ό,τι ψώνησαν, γιατί κλείνουν σε λίγη ώρα τα μαγαζιά.
αύριο είναι κλειστά, επομένως ό,τι αγόρες έγιναν για τα Χριστούγεννα έγιναν πλέον. Ακριβώς, και να πούμε, λόγω του ότι ήταν με συνεχόμενο ωράριο τα καταστήματα ανοιχτά, επικράτησε κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο της πόλης. Mm-hmm. Όλοι έμπαιναν μέσα με τα αυτοκίνητά τους, με αποτέλεσμα να κινούνται βήμα σημειωτών τα αυτοκίνητα στα κεντρικά σημεία της πόλης. Μάλιστα. Στεύει, η ίδια εικόνα είναι και στην Καλαμάτα. Υπήρχε πολλή κίνηση στο κέντρο της Καλαμάτας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, λίγο κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, επειδή έχουμε μαζί μας τον Άγιο Βασίλη, θέλω να μας δώσει δύο ευκαιρίες, γιατί τον περιμένουμε πραγματικά πλήθος παιδιών, προκειμένου που δώσουν τα γράμματα. Βεβαίως, έχει προτεραιότητα ο Άγιος Βασίλης, εννοείται. Μετά λέμε δύο λόγια έτσι για το κέντρο της Μεσημιακής Πρωτεύουσας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με χαμόγελα, υγεία και ευτυχία σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Άγιε Βασίλη, φέτος πάρα πολλά παιδιά έρχονται εδώ. Πάρα πολλά παιδιά έρχονται, βγάζουμε φωτογραφίες, γράφουμε γράμματα εδώ πέρα, στο Δήμο της Καλαμάτας. Με όλα τα παιδιά σας περιμένουμε για να βγάλουμε υπέροχες φωτογραφίες και να γράψουμε ένα υπέροχο γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να σας ευχαριστούμε. Νίκο, να πούμε ότι πραγματικά και στην Καλαμάτα πλήθος κόσμου υπάρχει αυτές τις ημέρες. Έχουν κατέβει πάρα πολλοί επισκέπτες. Το αδιαφόρητο ήταν στην κεντρική πλατεία κυρίως από το Σαββατοκύριακο, μπορούμε να πούμε. Οι επαγγελματίες και ο εμπορικός κόσμος κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Δηλαδή θα λέγαμε ότι γενικά είδαμε κόσμο να ψωνίζει. Φυσικά κινείται σε εορταστικούς ρυθμούς, όπως βλέπετε πίσω με τα χριστουγεννιάτικα σκητάκια, το κέντρο της Καλαμάτας. Η Καλαμάτα φέτος είναι στολισμένη περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Και φυσικά όλοι έχουν μπει σε αυτούς τους ρυθμούς και φυσικά πάρα πολλοί επαγγελματίες μπορούμε να πούμε ότι έχουν στολίσει και τα καταστήματά τους. Φέτος έχουμε και διαγωνισμό καλύτερης εμπορικής βιτρίνας από το Δήμο της Καλαμάτας. Όπως επίσης έχουμε και διαγωνισμό για το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στα σχολεία. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν ποιος θα κερδίσει σε αυτούς τους χριστουγεννιάτικους διαγωνισμούς. Στέβη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εύα, σε ευχαριστώ και εσένα για τις απευθείας αυτές συνδέσεις από την Πάτρα και την Καλαμάτα. Καλό βράδυ και στις δύο. Παραμονή Χριστουγέννων λοιπόν σήμερα και τα καθιερωμένα κάλαντα έψαλαν στους αιρετούς αλλά και τους εκπροσώπους πολιτικής ζωής της Πάτρας, σύλλογοι, φορείς και χοροδίες. Κάλαντα από άλλες περιοχές της Ελλάδος έψαλαν τοπικοί σύλλογοι. Παραμονή Χριστουγέννων και το γραφείο του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας γέμισε χριστουγεννιάτικες νότες και παιδικές φωνές με πολιτιστικούς συλλόγους, σχολεία, φορείς και χοροδίες να ψέλνουν τα κάλαντα στο νεκτάριο Φαρμάκη και τους συνεργάτες του. Χρόνια πολλά, να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο υγεία, ευτυχία, δημιουργία και καλά Χριστούγεννα να έχουμε και φυσικά μια ακόμα καλύτερη χρονιά να μας περιμένει σε λίγες μέρες. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας τα άκουσε από το Σώμα Ελλήνων Οδηγών. Μαζί του η σύζυγός του Εύη Παπά, ο μικρός του γιος Θανάσης και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Τάκης Παπαδόπουλος. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, στο προσωπικό της Περιφέρειας που είναι δίπλα μας και μας βοηθάνε όλο τον χρόνο, στις οικογένειές τους να είναι καλά. Να είμαστε όλοι καλά και να υπάρχει υγεία, γιατί είναι πολύ βασικό, και δύναμη να ανταποκριθούμε σε όποια καθήκοντα μας έταξε ο κόσμος. Διαφορετικά κάλαντα για τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, ο οποίος για πρώτη φορά άφησε το Δημαρχείο και τα άκουσε στην Πλατεία Γεωργίου από τον Πανυπηρωτικό Σύλλογο. Ο Δήμαρχος της Πάτρας τα άκουσε και αντάλεξε ευχές με μέλη του Πανυπηρωτικού Συλλόγου, αλλά και με πλήθος πατρινών που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην κεντρική πλατεία της πόλης και κοντοστέκονταν για να ανταλλάξουν ευχές με τον Κώστα Πελετίδη. Χρόνια πολλά σε όλους, καλές γιορτές. Να όλα τα καλά για όλο τον κόσμο,
νομίζω ότι υπάρχουν οι δυνατότητες να είναι και για όλο τον χρόνο και όχι μόνο για αυτές τις μέρες. Χρειάζεται μια προσπάθεια. Νομίζω ότι είμαστε σε θέση να την βάλουμε αυτή την προσπάθεια και να αλλάξουν τα πράγματα και να έχουμε ό,τι επιθυμούμε. Υπάρχουν οι δυνατότητες. Μαζί με τον Δήμαρχο Πατρέων, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Παναγιώτης Μελάς, ο Αντιδήμαρχος Μιχάλης Αναστασίου και η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού, Κατερίνα Γεροπαναγιώτη. Ευχόμαστε η νέα χρονιά να βρει την πόλη μας και το λαό της σε καλύτερες συνθήκες. Όλοι τους αντάλλαξαν ευχές για καλές γιορτές, αφήνοντας για λίγο πίσω τις υποχρεώσεις του γραφείου. Τις δικές τους ευχές για καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές έδωσαν οι δήμαρχοι Καλαμάτας, Κορινθίων, Πύργου και Άργους. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Με χριστουγεννιάτικες μελωδίες γέμισε το Δημαρχείο Καλαμάτας παραμονή Χριστουγέννων. Τα κάλαντα έψελαν στον Δήμαρχο Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο, φαντάρι από το 9ο Σύνταγμα Πεζικού Καλαμάτας. Τρίγωνα κάλαντα σκορπίσαν παντού, κάθε σπίτι μια πολλιά του μικρού Χριστού. Hey! Ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος ευχήθηκε υγεία και αγάπη για όλους και καλά Χριστούγεννα. Υγεία, αγάπη, αισιοδοξία, δημιουργικότητα. Με αυτά τα μηνύματα εύχομαι τη νέα χρονιά είναι μια νέα αρχή για όλους μας, αλλά κυρίως μια νέα αρχή για τα παιδιά μας. Υγεία και αισιοδοξία σε όλο τον κόσμο και αυτές οι άγιες μέρες να φέρουν σε όλα τα σπίτια χαμόγελα. Τις δικές του ευχές έδωσε και ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος. Ο καινούριος χρόνος να φέρει σε όλους και τις οικογένειές τους υγεία, πρόοδο και επιτυχίες. Είναι δύσκολες οι εποχές που περνάμε λόγω της κρίσης και πρέπει όλοι μας να κάνουμε κάθε προσπάθεια να βοηθήσουμε ακόμα και εκείνους οι οποίοι έχουν μεγάλη ανάγκη, να τους σκεφτούμε τις μέρες αυτές των εορτών, να τους στηρίξουμε και να τους βοηθήσουμε. Νομίζω ότι η αλληλεγγύη είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται στις μέρες μας και όποιος έχει την δυνατότητα θα πρέπει να την χρησιμοποιήσει αυτή τη δυνατότητα την οικονομική για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Ο Δήμαρχος Πύργου Τάκης Αντωνακόπουλος ευχήθηκε να γιορτάσουν όλοι με υγεία και χαρά τις γιορτινές αυτές ημέρες. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους συμπολίτες και τις συμπολίτησες να γιορτάσουν με υγεία και χαρά την έλευση του Θεανθρώπου για άλλη μια φορά στη γη. Πιστεύω ότι πάμε σε μια νέα χρονιά που θα έχει καθοριστική σημασία για τα θέματά μας εδώ στον Πύργο και στην Ηλία γενικότερα. Ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών, Δημήτρης Καμπόσος, ευχήθηκε να γαλινέψει καρδιά όλων με αγάπη και υγεία. Θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους. Αυτές τις μέρες είναι μέρες γιορτής, χαράς και θα πρέπει όμως να σκεπτόμαστε και όλους εκείνους τους ανθρώπους, τους γύρω μας ανθρώπους, που είναι αναξιοπαθούντες, που είναι καθυλωμένοι στα κρεβάτια του πόνου, να έχουμε ένα γλυκό λόγο να πούμε και μια επίσκεψη σε αυτούς. Επίσης, η αξιοπρέπεια δεν επιτρέπει σε πολλούς ανθρώπους να πούνε ότι πεινάνε. Δεν ξέρω αν είναι πολλοί ή αν είναι λίγοι. Ο Δήμος κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να δώσει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις άγιες μέρες, εκείνα τα πράγματα που θα έπρεπε να μην λείπουν από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Οι δήμαρχοι ευχήθηκαν χαρούμενες γιορτές με υγεία και το μήνυμα της γέννησης του Χριστού να φωτίσει τις καρδιές όλων. Εμείς κυρίες και κύριοι θα συνεχίσουμε την βόλτα μας στην περιφέρεια. Το Ιόνιαν είναι παντού και έτσι θα κάνουμε απευθεία συνδέσεις τώρα με το κέντρο της Λακωνικής Πρωτεύουσας στην Σπάρτη αλλά και την Αμαλιάδα. Λάμπρος Λαμπρόπουλος από τη Δημοτική Αγορά Λακωνίας.gr στην κεντρική πλατεία της Σπάρτης και Περικλής Πατσούρης στην κεντρική πλατεία Αμαλιάδας. Καλησπέρα Λάμπρο, θα ξεκινήσω από σένα. Δώσ' μας λίγο το κλίμα που επικρατεί, το γιορτινό κλίμα εν ώψη και των Χριστουγέννων στη Λακωνική Πρωτεύουσα. Νίκο, καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλή αυριανή να έχουν με υγεία πάνω απ' όλα, ηρεμία και ό,τι προσδοκά ο καθένας να το βρει το νέο έτος. Θα έλεγα ότι εδώ στην πλατεία της Σπάρτης, η οποία είναι στολισμένη από ό,τι βλέπετε, όσο πάει και αραιώνει ο κόσμος, γιατί όλοι πηγαίνουν στα σπίτια τους για να περάσουν οικογενειακά αυτές τις ώρες. Υπάρχει κόσμος εδώ, υπάρχει το τρενάκι το οποίο έχει φέρει ο Δήμος της Σπάρτης και κάνει βόλτες τα παιδιά γύρω-γύρω από την πλατεία. Τα καταστήματα, οι καφετέριες είναι γεμάτες και όλοι περιμένουν την αυριανή μέρα για να περάσουν οικογενειακά αυτές τις ώρες. Φαντάζομαι πάντως Λάμπρο ότι τις τελευταίες ώρες όλοι έτρεξαν και για τα τελευταία ψώνια, έτσι, για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής που ήταν ακόμα ανοιχτά τα μαγαζιά.
Ακριβώς έτσι όπως το λες, επειδή όμως και ο κόσμος και οι επαγγελματίες θέλουν και αυτοί να χαρούν, τα καταστήματα έκλεισαν γύρω στις 5 η ώρα το απόγευμα, οπότε τώρα ανοιχτά έχουν μείνει μόνο οι καφετέρες και τα βραδινά μαγαζιά που θα κατακλειστούν από την νεολαία μέχρι πρωίας. Μάλιστα. Περικλή, από ό,τι βλέπουμε και στην Αμαλιάδα, τα Χριστούγεννα έτσι ξεχωρίζουν με πολύ όμορφη διακόσμηση, έτσι. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Το θέμα είναι, Νίκο, ότι εδώ κλείσαν τα μαγαζιά στις 7. Η κίνηση ήταν αρκετά υψηλή σε σύστημες προσδοκίες του κόσμου. Γιατί εντάξει, τις τελευταίες ώρες τα ψώνια πάντα είναι αυτά που κάνει ο κόσμος και τα μαγαζιά, τουλάχιστον και σήμερα που καιρός ήταν καλός, βγήκε και πέρασε καλά και έκανε και τις αγορές του. Άρα λοιπόν σήμερα Αμαλιάδα, να πω ότι λειτουργεί φέτος ένα διαφορετικό πάρκο. Δεν είναι το επίκεντρο φέτος της Αμαλιάδας εδώ, αλλά δίπλα στο Δημαρχείο, στο βιοκλιματικό πάρκο. Έχουν σε δει σπιτάκια, αλλά σήμερα θέλαμε να δείξουμε το δέντρο της Αμαλιάδας. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Καφετέρες γεμάτες, τα εστιατόρια γεμάτα. Τα χριστουγεννιάτικα ρεβεγιόν στα καταστήματα εδώ του νομού είναι πλήρης σε αρκετά μέρη εδώ στο διαφορά νομο Ηλίας. Άρα λοιπόν, τι να πούμε. Να πούμε ότι ο κόσμος ήδη είναι αρκετός και η κίνηση στο κτίριο είναι αρκετά περισσότερη, βέβαια, Νίκο, από την περσινή χρονιά. Αυτό κρατάμε. Και το κρύο αρκετό όμως, περίπου 12 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στην Αμαλιάδα. Άρα λοιπόν ο κόσμος από ό,τι ξέρουμε βγαίνει και προς το παρόν μπορεί να μην έχει κόσμο δυσπατή, αλλά οι καφετέρειες στον πεζόδρομο της Αμαλιάδας είναι γεμάτες και δεν υπάρχει τραπέζι για να καθίσει. Γενικότερα πρέπει να περιμένεις να σηκωθεί κάποιος να καθίσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο για την απευθείας αυτή σύνδεση με την Σπάρτη και την Αμαλιάδα. Να ευχηθώ βέβαια καλό Χριστούγεννα και στους συναδέλφους. Τώρα, τα κάλαντα στις αρχές Ζακύνθου, είπε η Φιλαρμονική του Δήμου, όπως κάνει κάθε χρόνο. Ωραίες μελωδίες ακούστηκαν από τα μέλη της Φιλαρμονικής που έδωσαν ένα ξεχωριστό χρώμα σε αυτές τις γιορτινές ημέρες. Χριστουγεννιάτικα τραγούδια πεάνησε η Φιλαρμονική Ζακύνθου στις αρχές του τόπου όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Στις 11 η ώρα η Φιλαρμονική με τον μαέστρο της Διονύση Μαλλιά βρέθηκε στο Δήμο που τους υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Ζακύνθου, οι αντιδήμαρχοι αλλά και το προσωπικό. Με τον Δήμαρχο Νικήτα Ρετάκη να ακολουθεί, η Φιλαρμονική Ζακύνθου επισκέφθηκε την Μητρόπολη για να πει τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Μητροπολίτη Ζακύνθου Διονύσιο και τον Μητροπολίτη Δωδώνης Χρυσόστομο. Τελευταίος σταθμός της Χριστουγεννιάτικης μπάντας του Δήμου ήταν το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου με τον Αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Στασινόπουλο και τους Περιφερειακούς Συμβούλους του νησιού να υποδέχονται τον Δήμαρχο και τη Φιλαρμονική. Αφού είπε τα κάλαντα στις αρχές, η Φιλαρμονική βγήκε στους δρόμους της πόλης και με τις νότες της έβαλε τους περαστικούς και τους καταστηματάρχες στο κλίμα των Χριστουγέννων. Θα μείνουμε βέβαια, κυρίες και κύριοι, σε χριστουγεννιάτικη διάθεση και θα συνεχίσουμε και την βόλτα μας. Θα πάμε τώρα μέχρι την Ζάκυνθο να συνδεθούμε απευθείας με την πλατεία Αγίου Μάρκου, εκεί όπου θα δούμε τον Τάσο Θεοδόση, ενώ θα συνδεθούμε απευθείας και με το κέντρο της Νέας Φυγαλίας, όπου εκεί μας περιμένει ο Θάνος Χουλιάρας. Καλησπέρα και στους δύο. Να ξεκινήσουμε από τον Τάσο Θεοδόση. Νομίζω, Τάσο, είναι αρκετά κρύος ο καιρός στην Ζάκυνθο. Από ό,τι βλέπω, είσαι καλά ντυμένος. Καλησπέρα, 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 Νίκο, καλησπέρα πολλά. Και κύριε, από την χρόνια πολλά από την πλατεία Αγίου Μάρκου της Ζακύνθου. Λιγοστός ο κόσμος, πάρα πολύ το κρύο για τα δεδομένα της Ζακύνθου και πολύ δυνατός αέρας που κράτησε και δεμένα τα πλοία, όπως θα γνωρίζεις, Νίκο. Δύο μέρες σχεδόν τώρα, δύο δρομολόγια έχουν γίνει. Λόγω ακόμα δεν εκτελούνται τα δρομολόγια, Τάσο, έτσι. Δεν εκτελούνται, όχι. Αύριο το πρωί η Λεβάντε Φέρις έβγαλε μια ανακοίνωση, θα κάνει έκτακτο δρομολόγιο στις 5.30 το πρωί και μετά στις 10.15 από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη και μετά το αντίστροφο. Λοιπόν, λιγοστός ο κόσμος. Είχαμε μια εκδήλωση γύρω στις 7.30 με 8 παρατέταρτο εδώ με κάποιους τραγουδιστάδες, τραγουδιστές εδώ στο νησί της Ζακύνθου, πίσω με ακριβώς στην πλατεία Αγίου Μάρκου. Δεν είχε πολύ κόσμο, έκανε και πολύ κρύο. Είπαν λίγα τραγούδια και αποχώρησαν υπό την αιγίδα του Δήμου. Γίνονται αρκετές εκδηλώσεις. Υπάρχει και ένα τρενάκι το οποίο πιθανόν στην ζωντανή σύνδεση να το δούμε, που περνάει με λίγο κόσμο και κάνει βόλτες στο κέντρο της Ζακύνθου. Να πούμε, Νίκο, ότι η βραδιά έχει ένα έθιμο στη Ζακύνθο, το έθιμο τη Κουλούρας. Mm-hmm. Στα
σπίτια συγκεντρώνονται οικογένειες, έχουν μια πατροπαράδοτη κουλούρα, δεν κόβουν βασιλόπιτα στις άκρες, κόβουν τη χριστουγεννιάτικη κουλούρα. Ο νοικοκύρης του σπιτιού βγαίνει έξω από το σπίτι με ένα κυνηγετικό όπλο και πυροβολεί στον αέρα, που σημαίνει ότι γεννιέται ο Χριστός, έρχεται η γέννηση του Χριστού. Και τρώνε πατροπαράδοτα μπρόκολο. Αυτά είναι τα έθιμα της Ακίνθου, τα οποία ξεχωρίζουν. Αυτό το έθιμο ξεχωρίζει απόψε παραμονή Χριστουγέννου. Μάλιστα. Χριστουγέννου. Θάνο, στη Νέα Φιγαλία υπάρχει κάτι το ξεχωριστό αυτά τα Χριστούγεννα? Καλησπέρα, καλησπέρα και από τη Νέα Φιγαλία, όπου αυτή τη στιγμή είμαστε σε εξωτερικό χώρο, Νικόλα, και βρέχει κιόλας για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Είμαστε εδώ παρόν, ακριβώς. Η θερμοκρασία είναι περίπου στους 10 βαθμούς Κελσίου, παγωνιά σήμερα στη Νέα Φιγαλία. Όσο αφορά λοιπόν την περιοχή, φυσικά το Χριστόψωμο, το οποίο προμηθεύονται να πούμε όλες οι οικογένειες για την αυριανή ημέρα, καθώς είναι το ψωμί που έχει απάνω το σήμα του Σταυρού. Θα το συναντήσουμε σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου. Όμως εδώ στην Νέα Φιγαλία, όλοι από σήμερα, καθώς αύριο είναι κλειστά οι φούρνοι, έχουν προμηθευτεί το ντόπιο και το ζυμωτό ακόμα Χριστόψωμο. Υπάρχουν οικογένειες που ζυμώνουν ακόμα με τα χέρια τους το Χριστόψωμο. Και μάλιστα όχι για ένα άτομο, αλλά και για πολλές ακόμα οικογένειες. Το κάνει σαν δώρο στις υπόλοιπες οικογένειες. Ενώ φυσικά το γιορτινό τραπέζι αναμένεται να έχει από γλυκά, από μελομακάρονα, από κουραμπιέδες και όλα αυτά. Να πούμε ότι είναι ντόπια εδώ, κατασκευάζονται εδώ στην περιοχή από τις οικογένειες που ακόμα κρατούν τις παραδόσεις. Από εκεί και πέρα, η κίνηση σήμερα στη Νέα Φιγαλία από το μεσημέρι έως και τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι αυξημένη. Τα καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά και το μεσημέρι, φυσικά, για να εξυπηρετηθούν οι ετεροδημότητες αλλά και οι κάτοικοι των ορεινών χωριών της Νέας Φιγαλίας. Καθώς μπορώ να πω ότι είμαστε έτσι η μοναδική περιοχή που βγαίνουμε ορεινά αυτή τη στιγμή στο δελτίο του Ιόνιαν σε σχέση με τις υπόλοιπες παιδινές. Σωστά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο, μιας και οι καιρικές συνθήκες δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές για την απευθεία σύνδεση. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο και να ευχηθώ βέβαια χρόνια πολλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, κατάμεστο με εκατοντάδες πατρινούς και επισκέπτες ήταν σήμερα το κέντρο της Πάτρας. Μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν τη χριστουγεννιάτικη αχαϊκή πρωτεύουσα κάνοντας την καθιερωμένη βόλτα. Φέτος, οι πατρινοί επιλέγουν να μείνουν από ό,τι φαίνεται στην πόλη για τις γιορτές, ενώ την αχαϊκή πρωτεύουσα επιλέγουν και πολλοί επισκέπτες. Χριστουγεννιάτικα τραγούδια στα μεγάφωνα, το δέντρο και η φάτινη στην πλατεία Γεωργίου, το εορταστικό ωράριο και τα ψώνια της τελευταίας στιγμής και το κέντρο της Πάτρας παραμονή Χριστουγέννων ήταν κατάμεστο, με εκατοντάδες πατρινούς μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν τη χριστουγεννιάτικη βόλτα τους. Είμαστε από Πάτρα, δεν μένουμε δυστυχώς εδώ. Ήρθαμε όμως Πάτρα για Χριστούγεννα. Πάτρα, εδώ, Πάτρα. Οικογενειακά μας με τους γονείς, η μαμά, τους παππούδες, όλους. Χριστούγεννα στην Πάτρα. Εκδρομούλα δεν έχει? Όχι, προτιμούμε τις οικογενειακές γιορτές. Ούτε Ελβετία, ούτε καν Πύλιο ή Ζαγοροχώρια ή έστω κοντινά Καλάβρητα. Πάτρα για τα Χριστούγεννα δεν επιλέγουν μόνο οι πατρινοί που θα περάσουν τις ημέρες παρέα με οικογένεια και φίλους, αλλά και επισκέπτες, ακόμα και από την πόλη. Εγώ έρχομαι από την Κωνσταντινούπολη. Από την Κωνσταντινούπολη φτάσατε εδώ? Ναι, και θα περάσω εδώ τα Χριστούγεννα. Πάτρα, Πάτρα. Πώς περνάμε? Πολύ ωραία, μια χαρά, οικογενειακά. Δεν έχει εκδρομή, εξόρμηση, κάτι? Τίποτα, εδώ οικογενειακά. Το πολύ σε χωριό, εξοχικό κτλ. Η αχαϊκή πρωτεύουσα έχει κατακλειστεί από τη γιορτινή ατμόσφαιρα των ημερών, με πατρινούς και επισκέπτες να απολαμβάνουν τη βόλτα στο κέντρο της. Χριστουγεννιάτικη, ναι, ναι, ναι. Ελπίζω ο καιρός να κρατήσει, να μπορέσουν και τα παιδιά να το ευχαριστηθούν. Οπότε οικογενειακά. Οικογενειακά, οικογενειακά. Εκδρομή κοντινά γύρω-γύρω. Έχει πολλή ώρα εξορμή γύρω η πόλη μας και περισσότερο από και από χωριά γύρω-γύρω. Επομένως, είναι πολύ καλή επιλογή, θεωρώ. Η στολισμένη χριστουγεννιάτικη και εορταστική Πάτρα αποζημίωσε πατρινούς και επισκέπτες, αφού αποδεικνύεται ότι δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει άλλες πόλεις, χάριζοντας σε όλους γεμάτη εορταστική βόλτα παραμονή της γέννησης του Θείου Βρέφους. Λοιπόν, καλός ήταν ο καιρός σήμερα στην Πάτρα. Στη Νέα Φιγαλία αυτή την ώρα έχει βροχή, όπως μας πληροφόρησε ο Θάνος Χουλιάρας. Αρκετό το κρύο στην Ζάκυνθο, με ισχυρούς ανέμους που δεν επιτρέπουν στα καράβια ακόμα να λύσουν κάβους. Πάμε λοιπόν να δούμε με τι καιρό θα περάσουμε τα Χριστούγεννα, αλλά και ποιες θα είναι και οι καιρικές συνθήκες, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς την πρωτοχρονιά. Ο διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ανδρέας Καζατζίδης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει σχετικά. Κύριε Καζατζίδη, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και από μένα. Λοιπόν, με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα και πώς βλέπουμε να πηγαίνουν οι καιρικές συνθήκες με τον χρόνο σιγά σιγά να μας αποχαιρετά?
Ναι, δεν περιμένουμε σημαντικές αλλαγές στο καιρό, τουλάχιστον το διήμερο τώρα των Χριστουγέννων, αλλά όλες οι προβλέψεις δίνουν ότι από την Παρασκευή θα έχουμε περισσότερο κρύο, με αρκετά δυνατούς ανέμους μέσα στο Σαββατοκύριακο, κυρίως στα νυχτά του Ιουνίου και στα βόρεια της Πάτρας, στην περιοχή του Ρίου, και χιόνια σίγουρα στα, όσοι θα πάνε στα χιονοδρομικά θα τα δούνε. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα μέχρι ποιο υψόμετρο. Δεν μιλάμε για κάτι εξαιρετικά σημαντικό, μιλάμε για έναν κανονικό χειμώνα. Βλέπουμε σιγά σιγά λοιπόν να χειμωνιάζει, έτσι έστω και αργά, μέσα στις γιορτές ο χειμώνας έρχεται, είναι εδώ και θα πέσει και το χιονάκι στα ορεινά τμήματα. Έτσι λένε οι προγνώσεις, ναι. Έτσι λένε οι προγνώσεις. Περιμένουμε να το δούμε και στην πράξη. Μάλιστα. Κύριε Καζατζίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τις λεπτομέρειες τις οποίες μας δώσατε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ, καλά Χριστούγεννα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, το μήνυμά του για τα φετινά Χριστούγεννα έδωσε ο Μητροπολίτης Πατρών, κύριος Χρυσόστομος. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα. Αδελφοί μου, ας μην αντικρίσουμε απλά, επαιτειακά, για μια ακόμη φορά τα Χριστούγεννα. Ας μην παραμείνουμε ξένοι και μακρινοί θεατές του μηνύματος της Φάτνης, που μας καλεί σε μετάνοια, κάθαρση του νου και της καρδιάς, ουράνιο φωτισμό και τελικά στη θέωση, που είναι ο σκοπός και ο προορισμός της ζωής μας. Ας μην θεωρήσουμε αυτή τη μεγάλη γιορτή, αυτό το μεγάλο ουράνιο και επίγειο πανηγύρι, ως μια απλή ανάπαυλα από την καθημερινή μας συνηθισμένη πορεία. Ας την δούμε και ας την ζήσουμε ως αιτία της σωτηρίας μας. Και πώς θα γίνει αυτό? Με το να επιτρέψουμε στο Χριστό να γεννηθεί στις καρδιές μας, να εισέλθει στη ζωή μας, στη σκέψη μας, στα σπίτια μας, στα σχολεία μας, στην εργασία μας, στην πολιτική μας, σε κάθε πτυχή του είναι μας και της κοινωνίας μας. Με αυτό το πνεύμα και με αυτή την προοπτική, αδελφοί μου αγαπητοί, ελάτε να συνοδεύσουμε τον Ιερό Υμνογράφο, ψάλλοντας μαζί του με χαρά και ευφροσύνη. Χριστός γεννάτε δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, άσατε το Κυρίο πάσα η γη και νεφροσύνη ανυμνήσατε λαοί ότι δε δόξαστε. Σας εναγκαλίζομαι όλους εν αγάπη πατρική, σας ασπάζομαι και σας εύχομαι να έχετε διαπαντός τη ζωή σας τη χαρά και την αγαλίαση του τεχθέντος Υιού και Λόγου του Θεού. Χρόνια πολλά αδελφοί μου και ευλογημένα αμήν. Αυτό ήταν λοιπόν κυρίες και κύριοι το μήνυμα του Μητροπολίτη Πατρών κυρίου Χρυσόστομου. Πάμε τώρα στα ορεινά της Αχαΐας να δούμε τι γίνεται στην περιοχή των Καλαβρίτων, εκεί όπου οι τουριστικοί επιχειρηματίες είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι, μιας και τα Χριστούγεννα καθώς πλησιάζουν η πληρότητα δεν φαίνεται να έχει αγγίξει ακόμα το 100% σε σχέση τουλάχιστον με άλλες χρονιές. Ανασταλτικός παράγοντας το γεγονός ότι το χιονοδρομικό κέντρο φέτος δεν έχει στρωθεί με χιόνι ακόμα. Μπορεί η φετινή χειμερινή σεζόν να μην θυμίζει την περσινή και τα Καλάβρητα, αφού οι καιρικές συνθήκες έχουν αφήσει μέχρι ώρας χωρίς χιόνι το χιονοδρομικό κέντρο. Ωστόσο, η κίνηση διατηρείται σε καλά επίπεδα για τις ημέρες των εορτών, με τους επιχειρηματίες της περιοχής να είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι. Το χιονοδρομικό κέντρο δεν έχει τόσο χιόνι όσο χρειάζεται για να ξεκινήσει τη λειτουργία του. Παρ' όλα αυτά, όμως, οι πληρότητες μας είναι σε ένα καλό επίπεδο, αρκετά καλό θα έλεγα. Θα περιμέναμε κάτι παραπάνω, ίσως αυτή τη χρονιά. Προς το παρόν δεν το έχουμε. Θα δούμε όμως τις υπόλοιπες ημέρες που μένουν για τις γιορτές, μήπως αυτό αυξηθεί. Αισιόδοξοι πρέπει να είναι όσοι άφησαν τη χριστουγεννιάτικη εξόρμησή τους για την τελευταία στιγμή, αφού έχουν ακόμη ελπίδα να βρουν διαθέσιμο κατάλημα στα Καλάβρητα και την ευρύτερη περιοχή. Σε ποσοστό 80% είναι αυτή τη στιγμή η πληρότητα σε ξενοδοχειακές μονάδες των Καλαβρίτων για τα Χριστούγεννα, ενώ για την πρωτοχρονιά ξεπερνά το 75%. Οι τιμές κυμαίνονται σε προσιτά επίπεδα, αφού κατά μέσο όρο ένα δίκλινο δωμάτιο με πρωινό κοστίζει 70 με 75 ευρώ. Υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια για όλη την περίοδο των εορτών. Και καλές τιμές, έτσι. Ναι, πάντοτε οι τιμές μας όλα αυτά τα τελευταία χρόνια είναι σταθερές, δεν έχουν μεταβληθεί καθόλου.
Η μοναδική ομορφιά των Καλαβρίτων ευνοεί την προσέλευση επισκεπτών παρά το γεγονός ότι το αναβαθμισμένο χιονοδρομικό κέντρο δεν λειτουργεί ακόμη. Πάντως θετικό πρόσημο δείχνουν οι κρατήσεις για τα Θεοφάνεια που είναι και το πρώτο τριήμερο του 2020 με την πληρότητα να ξεπερνά μέχρι ώρα το 70%. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνια, να αφήσουμε πίσω μας τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα, ευχάριστη ή δυσάρεστη. Με μια δυσάρεστη είδηση θα ξεκινήσουμε, βέβαια, καθώς τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 54χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι δολοφόνησε τη σύζυγό του τα ξημερώματα της Κυριακής μέσα στο σπίτι του στην Κρήτη. Το μεσημέρι, συγγενείς και φίλοι οδήγησαν στην τελευταία της κατοικία την 33χρονη Αδαμαντία. Το ίστατο χαίρε, είπαν την Τρίτη στην Αδαμαντία Αντίπα. Ο γιος της Γιάννης, ο πατέρας της Γιάννης, η μητέρα της Νίκη, οι αδελφές της Διονυσία, Μαρία και Ιωάννα, συγγενείς και φίλοι. Δεν το πιστεύω με αυτό που έγινε. Δεν το πιστεύω. Ήταν άτυχη. Συντολική για να Στις 2 μετά το μεσημέρι της Τρίτης, από την Παναγία Αλεξιώτισσα στην Πάτρα, έγινε η κηδεία της 33χρονης Αδαμαντίας Αντίπα. Της γυναίκας, την οποία σκότωσε με καραμπίνα τα ξημερώματα της Κυριακής στην Κρήτη, ο 54χρονος άνδρας της, μέσα στο σπίτι που έμεναν στο Ηράκλειο. Εγώ από τον καιρό που έφυγε και πήγε στην Κρήτη ως σπουδάστρια, μάθαμε ότι βρήκε κάποιον, παντρεύτηκε εκεί. Έμεινε εκεί. Μέχρι εκεί, δεν ήξερα τίποτα. Πολύ με στενεχώρησε, πολύ λυπηθήκαμε γιατί τη γνωρίζαμε την κοπέλα. Αυτό. Τώρα τι γινόταν στην Κρήτη με την κόρη της, εμείς δεν γνωρίζαμε. Δεν ξέραμε. Σοκαριστήκατε, έτσι. Πάρα πολύ. Η 33χρονη Αδαμαντία Αντίπα ήταν κόρη αστυνομικού, ενώ η μητέρα της διατηρεί εμπορικό κατάστημα στην Πάτρα. Ήταν συγγενής, αλλά πώς έγινε το. Αυτό που έγινε, έγινε χωρίς να ξέρει κανένα τίποτα. Ωραία, την ήξερα. Ανοιχτά της είναι. Ανοιχτά, ναι, αλλά. Το γεγονός. Τι έγινε τόσο μακριά, δεν ξέρουμε τίποτα. Εξάλλου, στις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής, έφτασε στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου για να απολογηθεί ο 54χρονος, που κατηγορείται ότι σκότωσε την 33χρονη σύζυγό του τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής στη Νέα Αλικαρνασσό. Συγκινήθηκαμε. Η οικογένεια είναι πολύ καλή οικογένεια. Τη Δευτέρα, ο εισαγγελέας Ηρακλείου του άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 54χρονος άνδρας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στη φυλακή. Το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής εντόπισε ένα αρχαίο μνημείο αρχαϊκής εποχής του 6ου αιώνα π.Χ. ιδιαίτερα σημαντικής αρχαιολογικής αξίας. Πρόκειται για κεφαλή κούρου, μεγαλύτερη του φυσικού μεγέθους, με σωζόμενο τμήμα λαιμού προερχόμενη από αρχαίο επαρχιακό εργαστήριο που την καθιστά μοναδικής αρχαιολογικής αξίας. Για την υπόθεση συνελήφθη στις 23 Δεκεμβρίου στην Εμαία Κορίνθου ένας άνδρας ο οποίος κατήχε παράνομα το αρχαίο αυτό αντικείμενο, το οποίο είχε αποκρύψει ανάμεσα σε πέτρες σε αγροτική οδό. Η αρχαιότητα κατασχέθηκε και επιδείχθηκε στην προϊσταμένη του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία γνωμάτευσε ότι εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με την συγκεκριμένη υπόθεση. Θα πάμε τώρα στην Πάτρα, όπου ένας άνδρας έπαιξε, έχασε και θέλησε να ρεφάρει μέσω ληστείας σε βάρος του. Ένας νεαρός πατρινός σκηνοθέτησε ληστεία έξω από ATM, ενώ έκανε ανάληψη 750 ευρώ. Οι αντιφάσεις, στις οποίες όμως έπεσε, κατά τις ερωτήσεις των αστυνομικών, οδήγησαν στην παραδοχή του λόγου της πραγματικής απώλειας των χρημάτων, που δεν ήταν άλλος από τον τζόγο. Έχασε στον ηλεκτρονικό τζόγο 750 ευρώ και προκειμένου να δικαιολογήσει την απώλεια στην οικογένειά του, πήγε στην αστυνομία και κατήγγειλε ότι τον έκλεψαν. Ο λόγος για νεαρό πατρινό που φαίνεται πως έπαιξε και έχασε σημαντικό ποσό, το οποίο ωστόσο κάπως έπρεπε να δικαιολογήσει στους δικούς του ανθρώπους. Ο νεαρός πατρινός το βράδυ της Δευτέρας κατήγγειλε σε αξιωματικούς της ασφάλειας πατρών ότι άγνωστος του επιτέθηκε, τον χτύπησε και τον έκλεψε την ώρα που έκανε ανάληψη 750 ευρώ από ATM τράπεζας.
Στη διάρκεια της κατάθεσης του νεαρού, οι αστυνομικοί φαίνεται ότι εντόπισαν κενά και αντιφάσεις. Αυτό που μάλλον δεν σκέφτηκε καλά ο νεαρός, ο οποίος σκαρφίστηκε αυτό το περιστατικό, είναι πως στο σύνολο τους τα ATM διαθέτουν κάμερες ασφαλείας, είτε αποκλειστικές για τα αυτόματα μηχανήματα τραπεζικής ανάληψης, είτε οι τράπεζες στις οποίες είναι εντυχισμένα. Τελικά, όταν οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τον νεαρό πως θα αναζητούσαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της τράπεζας για το συγκεκριμένο συμβάν, ο άνδρας λύγησε και είπε την αλήθεια. Ότι δηλαδή έχασε στον ηλεκτρονικό τζόγο τα χρήματα και κάπως έπρεπε να δικαιολογήσει την απώλειά τους στους δικούς του ανθρώπους. Συνεχίζουν τα τροχαία ατυχήματα στην Κορινθία. Τρία οχήματα συγκρούστηκαν στο 76ο χιλιόμετρο της Πατρών Κορίνθου με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να τραυματιστούν και να καταλήξουν στο νοσοκομείο. Τροχείο όμως σημειώθηκε και στην Εμαία με ένα γιο ταχύ να καρφώνεται πάνω σε βράχο. Αναποδογυρισμένο στη μέση του δρόμου βρίσκεται ένα από τα αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν στο τροχείο που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο 76ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών στο ύψος του πεδίου Βολής. Συνολικά τρία αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σε μια καραμπόλα που ευτυχώς δεν έφερε θύματα. Ο οδηγός του ενός γιοταχή χτύπησε προπορευόμενο όχημα το οποίο με τη σειρά του προσέκρουσε σε φορτηγό. Το πρώτο αυτοκίνητο κατέληξε να χτυπά στις προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια ανετράπη στη μέση του οδοστρώματος. Από το σοβαρό τροχαίο τραυματίστηκαν οι τρεις οδηγοί που διακομίστηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Τα τροχαία στην Κορινθία δεν έχουν σταματημό, καθώς και στην Εμαία είχαμε άλλο ένα ατύχημα με γιο ταχύ να καρφώνεται πάνω σε βράχο. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και βγήκε εκτός του δρόμου με αποτέλεσμα να χτυπήσει με ταχύτητα πάνω στο βράχο στον επαρχιακό δρόμο Αρχαία Νεμαία-Νεμαία. Ευτυχώς από το τροχαίο δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές. Χριστουγεννιάτικες δράσεις υλοποιεί η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Καλαμάτας. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη ξεκινήσει αφηγήσεις χριστουγεννιάτικων παραμυθιών για τα παιδιά, ενώ θα ακολουθήσει και σχετικό εργαστήριο. Παραμονή Χριστουγέννων και στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Καλαμάτας προγραμματίζονται δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Αύριο, παραμονή Χριστουγέννων, στις 11 η ώρα το πρωί, η καθιερωμένη μας χριστουγεννιάτικη αφήγηση παραμυθιού για φέτος, Φον Κουραμπιές εναντίον Κόμι Μέλο Μακαρόνι. Τα παιδιά από 4 έως 9 ετών που θα έρθουν να ακούσουν το παραμύθι θα αναγκαστούν να διαλέξουν στρατόπεδο. Θα αναγκαστούν να πάρουν μέρος σε έναν πόλεμο, ο οποίος όμως θα είναι πολύ γλυκός, αλλά μην ανησυχείτε, γονείς και παιδιά στο τέλος βγαίνουν όλοι κερδισμένοι. Εδώ λοιπόν 11 η ώρα το πρωί για αφήγηση παραμυθιού και μετά για πρωτότυπες χριστουγεννιάτικες κατασκευές και δραστηριότητες, όπως πάντα στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας. Η βιβλιοθήκη άλλωστε είναι ανοιχτή σε όλους και τις γιορτές. Η εγγραφή είναι δωρεάν και μπορεί κάποιος ο οποίος δεν είναι μόνιμος κάτοικος να εγγραφεί προκειμένου να δανειστεί, φυσικά με την υποχρέωση να επιστρέψει εντός της σχετικής προθεσμίας το βιβλίο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κίνηση κατά τη διάρκεια των γιορτών είναι κυριολεκτικά διπλάσια από την καθημερινή. Είναι πολύ μεγάλος ο όγκος του κόσμου που εξυπηρετείται. Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30 με 2 το μεσημέρι για το κοινό και Δευτέρα και Πέμπτη απόγευμα έως τις 8. Οπότε αυτές τις μέρες σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο τις καθιερωμένες αργίες, δηλαδή ανήμερα Χριστούγεννα και 26. Φέτος θα κάνουμε και μια εξαίρεση, θα είμαστε κλειστοί και την Παρασκευή 27 να ξεκουραστούμε κι εμείς λίγο. Από την επόμενη Δευτέρα πάλι κοντά σας. Ανοιχτά και τη δεύτερη μέρα της πρωτοχρονιάς, 2 του μηνός, κανονικά. Άλλωστε, μέσα στις γιορτές υπάρχει πάντα ο χρόνος να μας κρατήσει συντροφιά ένα βιβλίο, ενώ την τιμητική τους έχουν κυρίως οι χριστουγεννιάτικες ιστορίες, όπου αναδεικνύονται τα έθιμα αλλά και οι παραδόσεις της εορταστικής περίοδου. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Σε αποχεία από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στη Super League προχώρησαν οι διαιτητές μετά την επίθεση με κροτίδα στον διαιτητή Ευαγγέλου. Στο πρωτάθλημα της Super League 2, η Παναχαϊκή συνεχίζει την αναζήτηση για τον προπονητή και ίσως τις επόμενες ημέρες να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις. Στη Γάμα Εθνική, πολύ κοντά στην επιστροφή του στην ομάδα της Σπάρτης, είναι ο Σπύρος Κραβαρίτης. Την απόφασή τους να απέχουν επαόριστον από το πρωτάθλημα της Super League ανακοίνωσαν οι διαιτητές ενημερώνοντας τη διοργανωτική αρχή και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
Στην ανακοίνωσή τους σχολιάζουν πως το περιβάλλον στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι τοξικό και νοσηρό και τονίζουν ότι φοβούνται για τη σωματική τους ακεραιότητα. Η απόφαση των διαιτητών έρχεται μία ημέρα μετά την επίθεση με κροτίδα στον διαιτητή Ευαγγέλου που ήταν στο ΒΑΡ του αγώνα του Βόλου με τον Ολυμπιακό. Σε τρεις υποψηφίους φαίνεται ότι καταλήγει η ομάδα της Παναχαϊκής για τον νέο προπονητή στον πάγκο της. Η ομάδα μετά την αποχώρηση του Σπύρου Μπαξεβάνου από την τεχνική ηγεσία αναζητά τον αντικαταστάτη της και ίσως μέχρι την Παρασκευή να υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις. Στόχος της ΠΑΕ είναι η Παναχαϊκή να έχει νέο τεχνικό για το παιχνίδι με τον Πλατανιά για το πρωτάθλημα της Super League 2. Στη ΓΑΜΑ Εθνική, τον πολύπειρο Σπύρο Κραβαρίτη είναι έτοιμη να αποκτήσει η Σπάρτη προκειμένου να ενισχυθεί κάτω από τα δοκάρια. Ο 32χρονος γκολκίπερ ήταν μέχρι τώρα στον ΑΟΗ Πάτο, ωστόσο όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει στο σωματείο. Επίσης έχει αγωνιστεί στην ΠΑΕ Σπάρτη στο πρωτάθλημα της Football League αλλά και μεταξύ άλλων στον Απόλλωνα της Λάρισσας, στην Ερμιονίδα και τη Ρόδο. Περνάμε στον Προμηθέα της Πάτρας, ο οποίος έκανε τη μεγάλη μεταγραφή, ανακοίνωσε τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη και ενισχύεται σημαντικά στην γραμμή των ψηλών του για την συνέχεια των αγωνιστικών του υποχρεώσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Επίσης στην Α1 Handball ο Διομήδης Άργους προχώρησε σε ανακοίνωση ζητώντας συγγνώμη από τους φιλάθλους του για τα όσα συνέβησαν στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό για την Α1 Handball. Και επίσημα παίκτης του Προμηθέα της Πάτρας είναι ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης, ο οποίος ανακοινώθηκε από τη διοίκηση και θα καλύψει το κενό στη front line. Ο 35χρονος forward που ήταν στον Ιωνικό Νικαίας τα βρήκε σε όλα με τους αχαιούς που ενισχύονται σημαντικά για τη συνέχεια της χρονιάς. Ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό αλλά και σημαντικές ομάδες του εξωτερικού όπως η Μπαρτσελόνα, ενώ έχει φτάσει στην κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ανακοίνωση εξέδωσε ο Διομήδης Άργους για τον αγώνα πρωταθλήματος της Α1 Handball με τον Ολυμπιακό, ζητώντας συγγνώμη από τους φιλάθλους, τους γονείς και τα παιδιά των ακαδημιών της ομάδας για την αναγκαστική αποχώρησή τους από το γήπεδο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης που έληξε με 31-22 υπέρ των Ερυθρόλευκων. Η διοίκηση των Λύκων αναφέρθηκε σε εικόνες ντροπής που έλαβαν χώρα στον αγωνιστικό χώρο λόγω των οπαδών των φιλοξενούμενων και απολογήθηκε στους φιλάθλους για όσα συνέβησαν. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Travel Life και μην χάσετε στις 10 ακριβώς το χριστουγεννιάτικο κονσέρτο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πατρών που διοργανώθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.